Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 25 του Γενάρη, λίγες μέρες πριν αποχαιρετίσουμε τον πρώτο μήνα του έτους, ε, τον δεύτερο μήνα του χειμώνα. Ε, σήμερα Δευτέρα, ναι, μια περίεργη, περίεργη Δευτέρα, ε, εντάξει, καλή είναι Δευτέρα, ε, ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Τι είχαμε αυτή τη Δευτέρα, είχαμε την επιστροφή του Γιώργου, του Γιώργου Λιάγκα στο πρωινό. Βάσει λοιπόν και το αγαπημένο μου του Νίκο του Μουτσινά, ο οποίος έχω και ράματα και για τη δικιά του τη γούνα, τέλος πάντων είχε πει αυτή τη Δευτέρα να την κάνουμε εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης αργία, ε, για τις Και σκέφτηκα κι εγώ λέω να μην πάω σήμερα να κάνω εκπομπή, αλλά τελικά δεν την γλίτωσα και με φέρανε εδώ. Γι' αυτό θα σα πω. Θα σα λέω όσο λιγότερα γίνεται. <σήμερα>, σήμερα θα κάνω απεργία από μόνη μου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κατάστημα Pink Woman α, για τα ρούχα μου, αλλά και την α, σωτηρία την Κατρανίδου, έτσι για τη διαμόρφωση του συνόλου με τα φουλάρια και τα σχετικά, ε, την οποία δυστυχώς δεν θα έχουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, λόγω μιας τέλος πάντων έκτακτης ε, Κατάσταση. Ε, θα την έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα με πολύ ωραίε προτάσει για παλτό και για τσάντε κλπ. Ε, σε αυτή την εκπομπή όμω, σήμερα Δευτέρα, 25 του μηνός που έχουμε και γιορτούλα, θα έχουμε την Μαρία Μαρινα Σεραφιμίδου η οποία θα μα δώσει πολύ ωραίε προτάσει. Όχι, προτάσει, η Μαρία Μαρινα μα λέει τα άστρα. Θα μα δώσει προβλέψει. Ναι, για τα, τις αστρολογικές της προβλέψεις για την εβδομάδα που μας έρχεται και για τα 12 ζώδια. Θα έχουμε δέσπινε να με περίεργες άχρηστες πληροφορίες και όλα τα σχετικά. Ε, και σε αυτή την εκπομπή, επειδή εσείς πραγματικά μας το ζητήσατε, μου στείλατε πολλά μηνύματα για τη συνέντευξη που μα ε, μας έδωσε ο γιατρός, ο κύριος Ευάγγελος Γιώγας, ο ορθοπαιδικός, χειρουργός ορθοπαιδικός, ορθοπαιδικός, σχετικά με την γόνατος, την ολική αρθροπλαστική γόνατος, που γίνεται με navigation. Θα έχουμε την Ευκαιρία σε αυτή την εκπομπή να παρακολουθήσουμε ξανά τη συνέντευξη του γιατρού, να δούμε όλε τι πληροφορίε γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ε, Επίση, ε, θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και δωράκια σήμερα, 24 6 10 42 2 96. Αφήνει το όνομα, επίθετο. Ε, έναν αριθμό επικοινωνία για να διεκδικήσετε τα υπέροχα κοσμήματα, τα υπέροχα ε, χειροποίητα διακοσμητικά γούρια στην περίπτωσή μα και θα μπορούσαμε να τα δούμε και όλε στι οθόνε μα από το Δεγκιόμι, ακριβώ στην πόλη τη Κοζάνη, Ολύμπου 13. Βλέπουμε τις υπέροχες επιλογές, δύο οι νικητές που θα τα διεκδικήσετε, δύο τυχεροί θα έχουμε. Εσείς όπως σας είπα αφήνετε όνομα επίθετο το τηλεφωνό σας, μπαίνετε στην κλήρωση, όμορφη και ωραία, όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι θέλω, θέλω. 24, 6, είπα, ναι. 42, 2, για τα αυτά, αλλά για τους διαγωνισμούς. Αλλά έχουμε και εδώ πέρα το 3 w ε, κάθετος like, flash tv για την επίσημη σελίδα μου στο facebook και Λίτσα Παλαμά, το προσωπικό μου Instagram. Μία από διοργάνωση σήμερα, δεν ξέρω, είναι τη Δευτέρα. Είναι κιόλα που... Εντάξει, ο άντρα ο, 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 ο ρεβονιάρης μου, ε, είχε τάξει ρεβόνα σε μένα, είχε τάξει στην Μαρία Ντιμπεκατόρου, στην κυρία Στάι, νομίζω και σε αυτήν είχε τάξει ρεβόνα, στη Μαλέσκου, στην Αϊμαλέσκου, έταξε ρεβόνα και στο τέλο τον πήρε η Μέρη Σινατσάκη για τον Νίκο Μουτσινάλο που υπογράψανε σύμφωνο συμβίωση. Εντάξει να ζήσουν τα παιδιά. Χαλάλη του όμω, γιατί πήρε καλό κορίτσι. Η Μέρη είναι καταπληκτικό κορίτσι, ο Νίκο είναι καταπληκτικό παιδί. Και τώρα εγώ δηλώνω ελεύθερη και ωραία για και καινούριο ραβωνιάρι. Έτσι δεν είναι δίκη μου. Λοιπόν, ε, σήμερα, Δευτέρα, έχουμε γιορτούλα. Ε, είναι του, Γιορτάζο ε, γιορτάζει ο Γρηγόρη και η Γρηγορία. Χρόνια σα πολλά, χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια δημιουργικά. Αλλά δεν ξέρω ρε, παιδιά, τι γίνεται και τον πρώτο μήνα του έτου. Γενικότερα δεν υπάρχουν παγκόσμιε ημέρε. Ψάχνω, ψάχνω να βρω σήμερα, γιατί δεν έχουμε όλο παγκόσμια ημέρα. Δεν θεσπίζονται παγκόσμιε ημέρε την πρώτη μέρα του χρόνου. Τι να σα πω. Παγκόσμιε ημέρε δεν έχουμε. Ε, γεγονότα έτσι που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ιδιαιτέρω. Δεν έχουμε. Τι θα κάνουμε σήμερα θα βρούμε ωραία θέματα, άρα, άρα για να δούμε και να σχολιάσουμε σε αυτή την εκπομπή. Εγώ είμαι σίγουρη πως θα βρούμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα, το οποίο για αυτή τη Δευτέρα θα το παρακολουθήσουμε σε ένα βίντεο που έχουμε διαμορφώσει για εσάς. Άρα ε, τα γεγονότα του σαν σήμερα, μιας και δεν έχουμε παγκόσμιες ημέρες, στο βίντεο που ακολουθεί. Σαν σήμερα λοιπόν το 1836 θεμελιώνεται το κτίριο των ανακτόρων στο λόφο της Μπουμπουνίστρας σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φριδερίκου Γκέρντνερ. Το 1958 το γαμήλιο εμβατήριο του Φέλιξ Μέντελσον ακούγεται για πρώτη φορά στο γάμο της πριγκίπισσας Αγγλίας Βικτόριας και του πρίγκιπα της Προσίας. Το 1919 σαν σήμερα ιδρύεται η Κοινωνία των Εθνών, πρόδρομος του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 1935, ο ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο δίνει μια ιστορικά σημαντική διάλεξη περί σουρεαλισμού στη λέσχη καλλιτεχνών, εισάγοντα ουσιαστικά τον υπερεαλισμό στον ελληνικό χώρο. Το 1962 παρετείται ο νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιάκοβο Βαβανάτσο, σε βάρο του οποίου υπήρξαν φήμε για διαβλητή ηθική συμπεριφορά. Σαν σήμερα το 2013, εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ, δηλώνει από τις Ηνωμένε Πολιτείες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ενώ το 2015, μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, συγκεντρώνει το 36,34% των ψήφων και 149 έδρες. Δεν καταφέρνει όμως να κατακτήσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Ωραία. Αφού ενημερωθήκαμε για τα γεγονότα του ΣΑΝ σήμερα, θέλω να θυμίσω για ακόμη μία φορά πω το 2460 96 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για να πάρετε μέρο στο διαγωνισμό μα που αφορά τα δύο γούρια, χειροποίητα γούρια από Γκιόμι Art Jewel στην πόλη τη Κοζάνη. The Workshop by Γκιόμι, Ολύμπου 13 στην Κοζάνη. Και θα συνδεθούμε με το σπίτι με τη Δέσπινα Κουλέτσου, με την οποία θα συζητήσουμε. Δεσπινάκι μου, καλησπέρα καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στις ομορφιές σου, στα κόκκινα. Ε, σήμερα είναι η ιδιαίτερη μέρα, ναι. Λίτσα. Έχω μια απονομή να κάνουμε. Απονομή? Απονομή, ναι, οσκαρική απονομή. Οπότε αντί για κόκκινο χαλί έβαλα ένα ε, απλό λιτό κόκκινο φόρεμα. <laughs> Τι μα έχει ετοιμάσει, τη μου. Οι δέσμοι να λοιπόν. Όπω βλέπετε, είναι στην παρέα μας για να μοιραστούμε άχρηστε πληροφορίε, περίεργε ειδήσει. Πληροφορίε και ειδήσει θέλω να πω για ακόμη μια φορά πώ απασχολούν ή, ε, ή γίνονται μάλλον ε, αφορμή συζητήσεων σε εκπομπέ των πανελλαδικών δικτύων. Πέραν τη χρυσή τηλεόραση, στο καλό μεσημεράκι, έτσι με πολύ ωραία διάθεση και χιούμορ που σχολιάζουν αποσπάσματα από την εκπομπή μα και ε, το απόσπασμα με το χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο και τι 150 θερμίδε που καίμε. Ε, το συγκεκριμένο απόσπασμα δέσποινα, ή μάλλον όχι, η συγκεκριμένη πληροφορία αποτέλεσε και μέρος της τηλεκπαίδευσης στην Ανίτα Πάνια, στο Ανίτα Κίτα. Ακριβώ, ακριβώ. Μου έφτασε αυτή η πληροφορία. Ε, εντάξει, ήταν, ωραία, ήταν πολύ ωραίο για να το δείξουν κιόλα. Χάρηκα που το είδα και σε μεγάλο κανάλι και στην Ανίτα, στην εκπομπή τη Ανίτα, την οποία την παρακολουθώ κιόλα. Mm -hmm. Έτσι, να πούμε βεβαίω ότι οι πληροφορίε που μεταφέρουμε δεν είναι του κεφαλιού μα. Έτσι γίνεται και η επιβεβαίωση. Και αν θα έχουμε την ευκαιρία, θα το έχουμε. Ωραία. Μόλι ολοκληρώσουμε, θα δούμε και το απόσπασμα αυτό από Ανίτα Κίτα. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι η αλήθεια ότι απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο. Εάν είναι βαμμένος τείχος, αν είναι βαμμένο ο τείχο, αν πρέπει να είναι επίπεδη επιφάνεια. Οπότε όλες αυτέ τι πληροφορίε ε, πρέπει να, να, γίνει μια ε, εκτενής εκτενή έρευνα, είναι η αλήθεια. Ακριβώ, ακριβώ. Για να λύσουμε στον κόσμο της απορίας που, έχει, που έχουν προκύψει μετά από αυτή την πραγματικά έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ε, που μοιραστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ μέσα από την εκπομπή. Πάμε όμω, δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε με την απονομή, γιατί εγώ λοιπόν, εδώ η περιέργεια τη παρουσιάστρια καταλαβαίνετε. Ε, ε, έχει βάλει το καλό το κόκκινο το φόρεμα, το παγετέ, το γυαλιστερό. Ε, βλέπω εδώ πέρα και το φουλάρι. Δεν μου είπε να βάλω κι εγώ κάτι Ναι, ναι, είναι και μια πασμίνα έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην σε ενημέρωσει, συγγνώμη επειδή θα την κάνω από εδώ την απονομή ε, και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την ε, μοναδική και όχι άδικα ταλαντούχα καταξιωμένη και βραβευμένη mm -hmm. ε, ύστερα από αυτήν την υπέροχη εμφάνιση που έκανε και την ανάδειξη της της ε, πληροφορίας θέλω να δώσω Όσκαρ για την επίδειξη της της πληροφορίας Στη μοναδική βάνια του Νίκου. Συγγνώμη. Αυτό τώρα το Όσκαρ είναι λίγο σαν κουκλάκι βουντού. Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι ξύλινο μοντέλο ζωγραφική, αυτό το Όσκαρ. Το οποίο παριστάνει τη βάνια. Η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα αληθινό πούπουλο από τον παπαγάλο μου, που έπεσε ευτυχώ. Είναι η αλήθεια, γιατί η βάνια έχει πει ότι η υπερβολή βρίσκεται πάντοτε στο φτερό που έχει. Α, κρατάει καλό μεσημεράκι. Τη ναι, κρατάει τη χρυσή τηλεόραση που λέει καλό μεσημεράκι. Την δίνουμε τη χρυσή τηλεόραση στη βάνια του Νίκου γιατί το έκανε με μοναδικό τρόπο. Αυτό είναι το Όσκαρ. Και επίση, αντί για χρυσό φίνικα, mm -hmm. εμεί έχουμε έναν μοναδικό και ξεχωριστό, όπω είναι και η ίδια, φωτεινό κάκτο. Φωτεινό κάκτο. Μια στιγμή, συγγνώμη. <laughs> <σύγνω, laughs> <σύγνω. laughs> με <laughs> αυτό, που, που βγήκε. Με αυτό που βγήκε στην τηλεόραση, <laughs> εννοείται ότι θα βεφτεί η κάμερα. Αυτό τι είναι, Όσκαρ, είναι. Είναι, ναι, όπω είναι ο χρυσός φίνικας, είναι ένα φωτεινό κάκτος. Με αυτό θα βραβεύσει τη βάνια. Ναι, 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 είναι τη Βάνιας. Όπω και η ίδια είναι μοναδική και τα λαντούχα, αυτό είναι για τη βάνια. Τώρα δεν ξέρω πόσο κομψό είναι αυτό να το πάρει η βάνια. Ε, γιατί είναι φωτεινό, είναι ιδιαίτερο, είναι κάκτος, ναι. που της αρέσουν και οι κάκτοι. Νομίζω Εσύ, ότι και τη Σούλα Γκλάμουρους... Έχει εδώ. Είναι Γκλάμουρους, ναι, μαζί με το Όσκαρ, γιατί όχι. Ναι, εγώ νομίζω για, για τη Σούλα Γκλάμουρους, στη Σούλα Γκλάμουρους θα έπιανε τόπο περισσότερο αυτό το βραβείο, αυτός ο κάκτος. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε ότι βραβεύουμε τη Βάνια του Νίκου για την εξαιρετική της αντίδραση... Όταν έμαθε την πληροφορία ότι χτυπώντα το κεφάλι στον τοίχο χάνησε 150 θερμίδε, ξαφνικά ακουγόταν μέσα από το βαν ένα χτύπημα ε, συνεχόμενο Αθυπώς. στον τοίχο, για να καταλάβει και ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Όσκαρ Ερμηνεία, λοιπόν, από τη Δέσπινα Κουλέτσο στη βάνια μα. Και θέλω να ξαναδείξουμε. Τη θέλω με πολύ αγάπη <laughs> γιατί, και την ευχαριστώ πραγματικά γιατί το έκανε με μοναδικό, ξεχωριστό, υπέροχο τρόπο και μα χάρισε στιγμέ γέλιο. <laughs> Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το κάκτο, σα μου φτιάξε τη διάθεση, Ρε Δεσμινάκη. Δευτεριάτικα. Δεν υπάρχει είναι ο κάτι. Είναι βάνια μας. Να σου πω, ο Χρυσό Φίνικα κάπω έτσι είναι. Πώ είναι ο Χρυσό Φίνικα, Πώ Ο, ο Χρυσό Φίνικα μπροστά σε αυτό είναι ένα τσουτσάκι μικρό. Ναι, ναι. καμία σχέση που δεν αξίζει για τη βάνια το μικρό. είναι μεγάλα πράγματα. Ισχύει. Να σου πω κάτι. Εγώ τους κάκτους, γιατί τους, φαντα... τους θυμόμουν όρθιους προς τα πάνω και... Λίτσα έχω και όρθιο προς τα πάνω, αλλά είναι δύο ναι. μέτρα. Θα ήταν δύσκολο. Α. Να να σου στείλω σε φωτογραφία. Ναι. Και το κουκλάκι αυτό το διαμόρφωσε εσύ μόνος. Έχεις βάλει πάνω φτερά και τέτοια ναι. και φορέματα και τελοιπά, εντάξει. Το έκανα σαν τη βάνια. Έβαλα τούλι, έβαλα εδώ ένα ιδιαίτερο σαν πομπό να είναι επάνω άσπρη δαντέλα, γιατί στα Όσκαρ χωρίς δαντέλα. Όχι, όχι. Και φυσικά το φτερό. Πολυβραβευμένη. Α, Βάνια μου, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Πολυβραβευμένη. Από παντού τα παίρνεις τα βραβεία και σου αξίζουν και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνη. Ε, σαν άνθρωπο και σαν Ευχαριστώ. καλλιτέχνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας, αφού κάνουμε τις βραβεύσεις μας, με νέες ειδήσει, με παράξενε πληροφορίες. Και είναι όλη αυτιά πραγματικά και δεν ξέρω τι άλλο να περιμένω να ακούσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε επειδή ήταν λίγο χαρική εμφάνιση. Mm -hmm. οι, οι, οι δύο πρώτες άκρητες πληροφορίες έχουν να κάνουν με τα προϊόντα μακιγιάζ. Mm. Το κραγιόν λοιπόν λίτσα, το γνωστό αγαπημένο προϊόν, γυναικείο mm -hmm. κατά α, κύριο λόγο, περιέχει μέσα μια ουσία που βρίσκεται στα ψάρια... Στα λέπια των ψαριών. Α κάπου το έχω ακούσει αυτό. Ναι, παίρνουν από τα λέπια, πραγματικά κάπου το έχω ακούσει αυτό, και φτιάχνουν κραγιόν σου λέει. Ναι, και ε, αυτό, τα, την ουσία αυτή τη θέλουν για να κάνουν το χρώμα πιο περλέ. Α, περλέ, ψάρια, ναι, 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 μπράβο, ε, μπράβο, περλέ. μπράβο, ναι. Επειδή και το λέπι είναι έτσι, άρα τα περλέ, τα κραγιόν έχουν και λίγο ψαράκι μέσα. Α, είμαστε στα ψάρια ή στα λέπια. Παίζει να βγάλει αλλεργία τώρα με αυτό, ε, Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Λογικά μπορεί κάτι να σου, να σου προκαλέσει τα χέλι, κάποιο φούσκο. Από δεν δε γνωρίζω, αν έχει κάποια αλλεργία. Ναι. Αλλά είναι η ουσία που παίρνουν από τα ψάρια. Μάλιστα. Ωραίο. Απλό. Απλό, Απλό. Το ξέρουμε. ξέρουμε τι βάζουμε στα χέλι μα. Ακριβώ. Πρέπει είναι και αυτό μία πληροφορία. Η επόμενη πάλι είναι από τον χώρο του μακιγιάζ και θα πάμε στα πινέλα. Mm -hmm. Τα οποία πινέλα καλλιντικών. Όσα λένε ότι είναι από φυσική τρίχα. Η τρίχα αυτή προέρχεται από σκιούρους. Από αγελάδες. Σκιούρους. Σκιουράκια. Ναι. Βερβερίτσες. <laughs> αγελάδες. Αγελάδες, κατσίκες και κάποιες φορές από από άλογα. Α, αυτά τα πινέλα δηλαδή, που γράφουν φυσική τρίχα, ε, βάζω δηλαδή την τρίχα της κατσίκας ή της αγελάδας πάνω στο πρόσωπό μου και βάφομαι. Ναι. Γιατί το κάνω τελικά αυτό. Γιατί να βάλω τη... και από το σκιουράκι το καημένο του παίρνουν τις τρίχες αφού έχει, μας έχει αφήσει και έχει πάει στον άλλο κόσμο ή το στέλνουν στον άλλο κόσμο επί τούτου για να μου βάλουν εμένα τρίχες να βάφω τα Υπήρχαν δύο εκδοχέ. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πιστέψω την δεύτερη που έλεγε ότι αφού σκοτωθούν και μετά. Ναι. Ε, αλλά υπήρχε και η άλλη πληροφορία η οποία έλεγε ότι ζωντανά τα ζώα τα. Ξετριχιάζουν, ναι. Τα ξετριχιάζουν. Για να βάζω εγώ. Εν τω μεταξύ, εγώ γνωρίζω κάποτε ήτανε ήταν το να παίρνει φυσική τρίχα στα πινέλα. Δηλαδή λέγανε όλη φυσική τρίχα, φυσική τρίχα. Η φυσική τρίχα όμω, επειδή. Λειτουργεί όπως λειτουργεί κάθε πραγματική τριχά, έχει πόρους, πιάνει περισσότερα βακτήρια, δεν είναι τόσο καλή για το πρόσωπο, άρα καλό είναι να χρησιμοποιούμε ειδικέ συνθετικές τριχές που δημιουργούν έτσι και καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων και είναι και πιο φιλικές για προς το πρόσωπο και φυσικά απέναντι στα ζώα δεν, θα, δεν νοείται να ξετριχιάζω το ζώο για να βάλω εγώ... Yeah. Ακριβώς, να ναι. ομορφύνουμε εμεί τι δικέ μα, τα δικά μα πρόσωπα, ουσιαστικά δεν τα ομορφαίνουμε έτσι, με το να τη βάναυσα στα ζώα. Ναι, όχι, 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 με τίποτα. Δεν θέλω. Με συνθετική τρίχα και έχει ο Θεό. Καλύτερα, καλύτερα. Ακριβώς. Είναι η αλήθεια αυτή. Ακριβώ. Πάμε επόμενη. Και στην τελευταία άχρηστη πληροφορία, στην οποία θέλω να τη συμπληρώσει. Οχ, ναι. Λοιπόν. Θα πω την πληροφορία εγώ, θα αφήσω ένα κενό για να μου πεις εσύ το τι δεν κάνουν. Ωραία. Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένια, δεν... <χι> Συγγνώμη. Σχεδόν ποτέ. Συγγνώμη. Γιατί εγώ θα πρέπει να συμπληρώσω τη συγκεκριμένη πρόταση. Υπονοείται κάτι κυρία Κουλέτσου. Όχι, Λίτσα, απλώ θέλω τη βοήθειά σου να το κάνουμε λίγο με παιχνίδι. Όσ... Το παιχνίδι μαθαίνει καλύτερα. Ναι, έχω μία τάση και μία έτσι ροπή προ την ψυχολογία και μου αρέσει να ε, διαβάζω και να ασχολούμαι με θέματα περί αυτή, αλλά τώρα περίμενε. Όσοι πάσουν από σχιζοφρένεια. Δεν. Ναι, τι Εδώ δεν. είναι που θέλω να συμπληρώσει εσύ τι Πο... δεν κάνουν. Πολλά δεν. Σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν. Τι, ε, τι δεν. Είναι. Πολλά δεν. Δες. Δεν. είναι λογική. Δεν. Δεν κάνουν κάτι. Δεν σκέφτονται λογικά. Δεν κοιμούνται. Όχι. Δεν γίνεται. Εντάξει, άμα είναι στο δεν αυτό, μπορεί να πει δεν σιδερώνει». Ναι, τι δεν. Δεν. Μόνο αυτά σου έρχονται στο μυαλό. Ε, όχι, μου έρχονται πολλά, αλλά τώρα δεν ξέρω. Σχιζοφρένεια, τώρα είναι λίγο. Είναι πολύ. Εντάξει, δηλαδή... είναι μια ψυχική διαταραχή. Ναι, είναι σκληρή όμω και δεν θέλω. Είμαι που είμαι έτσι δευτεριάτικα, δεν θέλω. Τι δεν κάνουν οι σχιζοφρένικοι, είπε... ναι. Οι, οι, οι άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ. Τι δεν κάνουν, Δεν χασμουριούνται. Γιατί δεν διστάζουν. Λόγω ότι υπάρχουν συνέχεια ψευδεστήσει και απασχολούν τον εγκέφαλό του, ναι. αυτή η κούραση δεν του ε, αφήνει να χασμουριθούν. Σχεδόν ποτέ. Κάποιοι Εντάξει, βγαίνει κάποιε φορέ, χασμουριούνται κιόλα. Αλλά σχεδόν ποτέ. Αυτό το πράγμα που μιλάει για χασμουριτό και σου έρχεται κατευθείαν να χασμουριθεί. Άρα, άμα χασμουριέμαι, σημαίνει ότι δεν είμαι σχιζοφρενή. Ένα πράγμα Είσαι καλά. Κάνω Είσαι καλά. διάγνωση από μόνη μου. Εντάξει. Ε, το κρατάω Είναι... αυτό. Είναι ένα τρόπο ένδειξη και αυτό, εντάξει, μην έχουμε ότι ναι. να επειδή χασμουριόμαστε είμαστε και, είμαστε και καλά. Ναι. Ε, είναι ένα όμω σημάδι. Ε, ο, του ότι κάτι τελικά πάει καλά. Μάλιστα, δε σπινάκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για μία ακόμη Δευτέρα. Ε, μα ενδιαφέρει. Καλή μα εβδομάδα να μπει ωραία, έτσι, ευχάριστα και χαρούμενα και αυτή η εβδομάδα. Μαλιά. Και να έχουμε το γέλιο στι ζωέ μα, Λίτσα, Αυτό χαρακαζόμαστε και να τα δεχόμαστε κι αυτά. Έτσι. Να μου είσαι καλά, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια, φιλιά. Λοιπόν, και εμεί κάπω έτσι περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ευχαριστήσουμε του χορηγού και αυτή τη εκπομπή, όλα τα Energy Subbases, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο με τη βοήθεια του ήλιου. Στην Φλόρινα βρίσκεται η εταιρεία, η επιχείρηση, αλλά διανέμει το ρεύμα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο με τις χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς για επιχειρήσεις α, και για ιδιωτική χρήση. Επίσης, πρατήριο υγρών καυσίμων, ταρτάρας και εσύ όμικρον επίσης στην πόλη της Κοζάνης, απέναντι από τα Τζάμπο, εκεί όπου θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές σε πετρέλαιο κίνηση, σε πετρέλαιο αέριο και βενζίνη ε, και φυσικά στην καλύτερη ποιότητα και το, το, το πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει και ένα υπερσύγχρονο πλυντήριο τούνελ για το αυτοκίνητο, την, το φορτηγό σας, ε, τη μηχανή σας, χωρίς να αφήνει πραγματικά κανένα σημάδι φθοράς ε, επάνω στο αυτοκίνητό σας. Και μόνο κουλούρ για το δικό σας κουλούρι, με την γέμιση που εσείς θέλετε, ε, όλες τις άλλες, τις κουλούρι Θεσσαλονίκης, κουλούρι Φλογέρα, γενικότερα τσουρέκια και ό,τι άλλο θέλετε, στις, με γέμιση γλυκιά ή αλμυρί. Συνοδευόμενα με ένα φυσικό χυμό με φρούτα της επιλογής σας ή με τον καλύτερο καφέ της πόλης. Διαφημίσεις χορηγή και επιστρέφουμε εδώ.